απεργούμε σήμερα και δηλώνουμε στην κυβέρνηση ότι δεν θα επιτρέψουμε να περάσει το νομοσχέδιο έκτρωμα για τα δημόσια νοσοκομεία. Δηλώνουμε στην κυβέρνηση ότι δεν πρόκειται να γίνουμε έμποροι της υγείας. Να μην έχει το θράσος να μας αντιμετωπίζει σαν κοράκια που θα ψάξουμε να βρούμε πελάτες και να βγάλουμε λεφτά στην πλάτη των ασθενών. Με την κατάργηση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με την είσοδο ιδιωτών με σχέση μερική απασχόληση στα νοσοκομεία, θα υποβαθμιστούν ακόμα περισσότερο οι υπηρεσίες υγείας που προσφέρουμε στους ασθενείς. Αυτά τα μέτρα έρχονται να προσθεθούν στις ήδη υπάρχουσες μεγάλες ελλείψεις στα δημόσια νοσοκομεία, στα προβλήματα που υπάρχουν στον υλικοτεχνικό εξοπλισμό, στην τεράστια ταλαιπωρία και αναμονές των ασθενών για να εξεταστούν, για να χειρουργηθούν, για να βρουν τη θεραπεία τους. Η κυβέρνηση, πιάνοντας το νήμα από εκεί που το άφησαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, με τα απογευματινά ιατρία, με τη μερική απασχόληση του συμβασιούχους, που είναι πλέον καθιερωμένος θεσμός μέσα στα νοσοκομεία, έρχεται να δώσει τη χαριστική βολή καταργώντας τη δημόσια επί της ουσίας υγεία. Μας λένε ότι όποιος έχει να πληρώσει θα μπορεί να βρει τη θεραπεία του, όποιος δεν έχει απλά θα περιμένει την τύχη του. Εμείς θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις μας και τις επόμενες μέρες. Δηλώνουμε στην κυβέρνηση ότι το νομοσχέδιο αυτό δεν βελτιώνεται, μόνο αποσύρεται. Να το πάρει πίσω, θα είμαστε στο δρόμο. Ουσιαστικά αυτό που φέρνει η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη και τα νοσοκομεία είναι ένας ομός εκβιασμός. Εκβιασμός στους ασθενείς και κοινική ομολογία ότι για να έχουν πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας θα πρέπει να πληρώσουν. Εκβιασμός στους νοσοκομειακούς γιατρούς ότι για να συμπληρώσουν το πενιχρό εισόδημα που πλέον παίρνουν θα πρέπει να βγουν παγανιά να ψαρέψουν ασθενείς είτε σε ιδιωτικά ιατρία είτε σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Είναι μια ευθεία ομολογία ότι προχωράει και βαθαίνει την επιχειρηματική λειτουργία των νοσοκομείων. Αν περάσει αυτό το έκτρωμα, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, στη μορφή που το ξέραμε ως τώρα, θα αλλάξει. Θα είναι εις βάρος των ασθενών, θα αναγκαστούν να βάλουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Θέλουμε οι ασθενείς μας να βρίσκουν δωρεάν γιατρό και νοσοκομείο. Δεν θέλουμε να γίνουμε κοράκια που θα λαιλατίσουν τις τσέπες τους. Θέλουμε πραγματικά σήμερα το 2022 ο λαός να απολαμβάνει σύγχρονες, ποιοτικές, υψηλού επίπεδου δωρεάν υπηρεσίες υγείας. Αυτό δεν γίνεται ούτε με γιατρούς που θα δουλεύουν τα απογεύματα στα ιδιωτικά ιατρία και στις ιδιωτικές κλινικές, ούτε με γιατρούς που θα δουλεύουν τρεις μέρες τη βδομάδα. Απαιτούμε αυξήσεις στους μισθούς μας όπως έχουν αποφασίσει και τα δικαστήρια στα πρώτων περικοπών επίπεδα του 2012. Απαιτούμε γενναίες προσλήψεις με βάση τις ελλείψεις που έχουμε σήμερα μόνιμου προσωπικού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Απαιτούμε να γυρίσουν όλοι οι συνάδελφοι που βρίσκονται σε αναστολή λόγω του μη εμβολιασμού τους όλο το προηγούμενο διάστημα. Απαιτούμε αυτό το νομοσχέδιο να μείνει στα χαρτιά και να μην εφαρμοστεί. Εμείς που δουλέψαμε 40 χρόνια στο ΕΣΥ και πραγματικά χύσαμε τον υδρότα μας, τον κόπο μας και καταφέραμε διαπυρός και σιδήρου να υλοποιήσουμε κάποιες αναγκαίες λαϊκές κατακτήσεις, βλέπουμε κομμάτι-κομμάτι αυτό να στραγγαλίζεται και να αφαιρείται από τα δικαίωμα του κόσμου για δωρεάν υγεία που έχει πληρώσει 2 και 3 φορές. Και όλα αυτά για χάρη των μεγαλοεπιχειρηματιών της υγείας. Ένα νομοσχέδιο που δεν θίγει μόνο τους νοσοκομειακούς γιατρούς, εννοείται και τους αρρώστους, αλλά ακόμα και τους μικρομεσαίους γιατρούς της γειτονιάς. Όλα γίνονται για τους μεγάλους καρχαρίες της υγείας. Θα παλέψουμε μέχρι σε σχάτων. Εμείς που δώσαμε πραγματικά το αίμα μας και είμαστε εκατοντάδες οι συνταξιούχοι νοσοκομειακοί γιατροί που δεν ανοίξαμε ποτέ ιατρείο και είδαμε ισότιμα τον κόσμο επί δεκαετίες ολόκληρες. Δεν θα αφήσουμε αυτό τον κόπο και αυτές τις αξίες στο όνομα του εμπορίου. Οι νοσοκομειακοί γιατροί της χώρας έχουμε κάνει την επιλογή μας. Είμαστε εδώ σήμερα με 24ωρη πανατική απεργία. Θα είμαστε αύριο Τρίτη 12.30 ώρα στο Υπουργείο Υγείας πάλι με 24ωρη πανατική απεργία και την Πέμπτη θα είμαστε πάλι εδώ με 24ωρη πανελλαδική απεργία. Η επιλογή μας είναι να αρνηθούμε το νομοσχέδιο νεκροθάφτη της δημόσιας περίθαλψης. Το νομοσχέδιο το οποίο ψηφίζεται στη Βουλή αποτελειώνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Θα περίμενε κανείς σε μια χώρα που το 40% των δαπανών
βγαίνει από τις τσέπες των πολιτών για την υγεία, να παίρνουν μέτρα ενίσχυσης του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα και όχι να ιδιωτικοποιούν περαιτέρω το Εθνικό Σύστημα Υγείας.